αυτά τα χρόνια, αυτές τις δυσκολίες, αυτό που τις πρόσφερα, πολλές στενοχώριες. Και μέσα στις στενοχώριες τους βλέπω ότι εκείνο το χαμόγελο της αγάπης της με βοηθούσε να σταθώ στα πόδια μου. Έκανα εγώ πως είμαι δύσκολος να προσφέρω, αλλά δεν ήμουν αδύνατος. Τώρα έχω στηρίγματα στο σπίτι και από την γυναίκα μου και από την κόρη μου, έτσι με στηρίζουν πολύ, με βοηθάνε. Κάνεις αυτοκριτική, Κώστα μου, έτσι πολύ σκληρή και πολύ γερή, νομίζω. Αυτό, ναι, τι να κάνουμε. Όλοι μας έχουμε κάνει, αλλά κρυβόμαστε. Δεν λέμε, ναι, έχω Έχεις κάνει. Έχεις δίκιο και έχω έχουμε κάνει. Πληγώσει γιατί, και δικούς μας ανθρώπους. Λόγω επαγγέλματος, πότε μπορούμε να δούμε τα παιδιά μας. Λέει ο Γιώργος ο Ζένιος, τελείωσε, ήταν στα θέατρα του κινηματογράφου και τώρα τελευταία λέει ο γιος του, πάμε σε ένα καφενείο, πατέρα, να παίξουμε κανένα πιλιάρδα, γνωριστούμε. Λέει. Γιατί δεν βλέπεις αναγκαστικά με το επάγγελμα. Δεν είχαμε την επαφή να μπορούμε να μιλήσουμε με το παιδί μας, να είμαστε κοντά του. Στις δύσκολες ώρες εμείς λείπαμε σε μια παράσταση. Είχαμε την αγωνία του θεάτρου. Είχαμε την αγωνία του γυρίσματος, είμαστε στο γύρισμα. Και ποτέ μου δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε μια γιορτή σχολική της κόρης. Ποτέ δεν ήσουν σε γιορτή. Όχι, δεν ήμουν, πάντα λείπα. Ήμουν σε παράσταση, σε θέατρο. Και λέει, δεν θα με δεις εμένα μια φορά στο θέατρο. Έτσι, είναι το επάγγελμα, είναι απλώς το επάγγελμα. Και πρέπει να προσαρμοστούν με όλοι, με το άνθρωπο που ζούμε μαζί του. Να μοιραστούμε. Και εγώ δεν μοιράστηκα το ίδιο. Δηλαδή, εγώ πήρα τα περισσότερα. Πήρες περισσότερα από όσα έδωσες. Πήρα περισσότερα. Δηλαδή, και στο σπίτι και η γυναίκα μου και η κόρη μου θέλουν τα δικά τους. Αλλά εγώ έδωσα λιγότερα. Αλλά πήρα περισσότερα. Πήρα περισσότερα. Έχουμε άλλο ένα βίντεο. Άλλο ένα βίντεο. Ναι. Να σε ευχαριστώ σήμερα, δεν ξέρω τι να πω. Ο Κώστας Βίχας θεωρώ ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους κωμικούς και όχι μόνο, φυσικά, που υπάρχουν στην Κύπρο. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον Κώστα, σαν αδέρφια μπορώ να πω. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα για εκείνες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί, καθώς και κάποιες άλλες εμπειρίες που είχαμε όταν πήγαμε μαζί στην Πελοπόννησο, στον Άγιο Πέτρο Κινουρίας, να λάβουμε μέρος στην ταινία του Χρήστου Σοπαχά, «Η κάθοδος των Εννέα», μια συγκλονιστική ταινία, που ήμασταν ο Κώστας Βίχας, ο Κώστας ο Χαραλαμπίδης και εγώ, τρεις από τους 9 αντάρτες του Ελλάς, που ήταν κυνηγημένοι στο τέλος του πολέμου του 40, της αντίστασης, της εθνικής αντίστασης. Ζήσαμε πράγματι συγκλονιστικές στιγμές και εμπειρίες, τόσο και μέσα από την ίδια την ταινία, αλλά και έξω από την ταινία, εκεί στο χωριό που ήμασταν, με τους χωριανούς. Ήθελα όμως να πω και να αποκαλύψω και μια άλλη πλευρά του Κώστα, αυτό της φιλανθρωπίας. Ο Κώστας, παρόλα τα τρεχάματα για το θέατρο και έχει και την ευθύνη για το Θεατρικό Μουσείο στη Λεμεσό, βρίσκει χρόνο και μπράβο του, ένα μεγάλο εύγε, για να κάνει φιλανθρωπία με πολλούς και διάφορους τρόπους. Δεν θα πω άλλα για αυτό το θέμα, διότι ξέρω ότι τον κύριο Κώστας δεν θα ήθελε. Απλώς θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε πρώτα απ' όλα φίλοι, συνεργάτες και μαζί έχουμε έναν κοινό αγώνα στον πολιτισμό για αυτόν τον τόπο. Το να έχεις τόσο καλούς φίλους, να υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που να μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για σένα, αυτό λέει πάρα πολλά για κάποιον άνθρωπο. Σου ευχαριστώ όλους. Όλοι είναι αγαπημένοι φίλοι. Και... αλλά τόσα θα έλεγα εγώ για αυτούς. Είναι όλοι σπουδαίοι ηθοποιοί, σπουδαίοι συνάδελφοι, αγαπημένοι χρόνια μαζί, πολλά χρόνια μαζί και έχουμε μοιραστεί πολλές στιγμές μας. Γι' αυτό βλέπεις και όλα τα παιδιά των ηθοποιών. Έχουμε μεγαλώσει μια οικογένεια. Δηλαδή, ο Στέγιος Καυκαρίδης, τα παιδιά του, τους μεγάλωσαν. Του Κώστα του Δημητρίου, του Λούρα, του Χρύσανθου. Οι οικογένειες, οι σύζυγοι μας. Έχετε χρόνια μαζί, πολλά. Χρόνια πολλά μαζί και είναι ίσως η θεατρική οικογένεια. Ας το πούμε έτσι, μια μεγάλη οικογένεια που είναι όλοι μαζί. Είπες προηγουμένως ότι ήθελες τόσο πολύ μεγαλώνοντας να μπεις σε αυτό το χώρο που δούλευες και σε δύο κινηματογράφους χωρίς να πληρώνεσαι απλά και μόνο για να είσαι εκεί. Απομυθοποίησες τους ανθρώπους του χώρου αυτού μπαίνοντας και ζώντας καταστάσεις
πια ο ίδιος, δικές σου ήθελα εμπειρίες. Από κοντά να δω όλους αυτούς τους μεγάλους ηθοποιούς. Και όταν βρέθηκα στην Αθήνα και δούλευα πάλι στο έτσι μαθητής στη δραματική σχολή, αλλά κλέβοντας χρόνο να είμαι κοντά στο Λάμπρο τον Κωνσταντάρα, στη Σαμφώνο Ταρά, στο Μάνο Κατράκη. Μιλώ για τα μεγαλύτερα ονόματα του θεάτρου. Τους έχω ζήσει από κοντά, ή τον Τίνο τον Ηλιόπουλο. Έχω μαγευτεί κοντά τους. Η Αλέκα Κατσέλη, μια εξαιρετική. Όταν με αυτούς τους ανθρώπους τους μεγάλους του θεάτρου, είμαι κοντά τους για 3 χρόνια. Έχω κερδίσει πράγματα. Ερχόμενος στην Κύπρο, η Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Τζέι Γανετονοπούλου, ο Θόκ Ολόκληρος, ο Ανδρέας Μούστρας, όλοι αυτοί οι μεγάλοι. Έχω προλάβει ακόμα και τον Νίκο του Μαντελίδη στο κυπριώτικο σχέση του ραδιόφωνο. Το όνειρο έγινε ολοκληρώθηκε πραγματικότητα. Και ζεις κάποιες στιγμές μαγικές και δεν εκπληρώνει απλώς το όνειρο. Τώρα προσδοκάς άλλα πράγματα. Μέσα από το δρόμο όλο αυτό προσδοκώ να κερδίσω όσο περισσότερα πράγματα έχει το θέατρο μέσα του. Γιατί το θέατρο έχει πράγματα μέσα. Έχουμε κάποιον φίλο ο οποίος θέλει να σου μιλήσει. Θέλεις έτσι να βγει μια τηλεφωνική επικοινωνία στην εκπομπή μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να μιλήσεις εσύ, να δεις ποιος είναι στη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, εμπρός. Με ακούτε φαντάζομαι, δεν είναι. Θεόδωρος Παλέκης, αγαπημένος φίλος. Ο μεγαλύτερος διευθυντής παραγωγής που έχει αυτό το νησί. Σας έχει καταλάβει αμέσως όμως. Κώστα, άσε με, εγώ πήρα να πω για σένα, άσε με μέσα. Έχει, εγώ είμαι συντακτικός είναι, τώρα. Ήταν διευθυντής παραγωγής σε όλες τις παραγωγές που έχει κάνει αυτός ο τόπος. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου. Να είστε μπράβο. Καλά. Ήταν ένα από τα καλύτερα σου προγράμματα σήμερα με τον φίλο τον Κώστα. Εξάλλου το είδες με τις παρεμβάσεις που έχουν κάνει οι παλιοί, οι καλοί φίλοι ηθοποιοί. Βεβαίως. Εγώ θα αρχίσω με μια λέξη, την έχει πει κάποιος ο φίλος ο Χρήσαυτος, αν δεν κάνω λάθος, με κεφαλαία γράμματα, Κώστας Βίχας, ο μεγαλύτερος φιλάνθρωπος. Τον έχω γνωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια, τι να πω για το πρώτο δοκιμαστικό που ήρθε στο TV, στην τηλεόραση του ΡΙΚ, πριν αρκετά, άντε να μην πω δεκαετίες, να πω αρκετά χρόνια. Επέτω, δεν πειράζει. Μαζί με δύο-τρεις άλλους ηθοποιούς, να μην πω ονόματα, εν πάση περιπτώσει. Θόδωρε μου, πες το αγάπη μου, είμαστε μαυρό-άσπρο ηθοποιοί. Είμαστε πράγματι μαυρό-άσπρα γόστα μου. Έχουν γίνει ευτυχώς, κατά καλή μας τύχη, όλους έχουν γίνει έχρωμα, έχουν πάρει χρώμα. Η ζωή πρέπει να έχει και λίγο χρώμα, μαυρό-άσπρο δεν γίνεται. Έτσι, έχετε δίκιο. Έχουμε γυρίσει άπειρα κυπριακά σκέτς, τι να μα σε όλη την ελεύθερη Κύπρο. Από τα κυπριακά σκέτς, τις σειρές με τον Κάμπο, τι να θυμηθώ, το καφενείο, τις ιστορίες του χωριού, Κωστάκης και η Ήτα τελευταία, όλοι το τσούρμο των ηθοποιών. Προεξάρχοντας του φίλου μου, του καλού του φίλου μου, του αγαπημένου μου φίλου Κώστα Βίχα, έχουμε περάσει μέρες, μήνες, αλλά και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, πολύ γλυκά χρόνια, αγαπημένα και αξέχαστα. Του εύχομαι ως αλλότωσα χρόνια και πιο πάνω να είναι πάντα καλό. Θόδωρε μου, σου εύχομαι εγώ ό,τι καλύτερο. Και να πω κάτι για τον Θεόδωρο. Υγεία πρώτα και στην οικογένεια έγινε, του. Να σου πω κάτι εγώ για σένα τώρα, άκου. Ήταν συνταξιούχος και λέει σταμάτησε την τηλεόραση, δεν θέλει. Και το βρήκα μια φορά στο σπίτι του, λέω έχουμε μια παραγωγή καινούργια που ξεκινάμε τώρα και θέλουμε να μας βοηθήσει. Μα το σκεφτόταν λίγο. Έβλεπε και την γυναίκα του. Σε κάποια στιγμή αφήνει και τον κήπο όπως ήταν. Πετάγεται έξω. Έρχομαι, λέει. Δεν μπορώ. Πρέπει να ζήσω στην τηλεόραση. Ήθελε έτσι να. Μα μπορούσα να αρνηθώ στον καλύτερο μου φίλο να βοηθήσω. Διότι απολάμβανα και εγώ τη συνεργασία μαζί του. Τις γλύκες και τη χαρά αυτή τη παραγωγή με όλους τους. Όλους και τους υπόλοιπους ηθοποιούς, τους τεχνικούς, τους κάμερα με τους φωτιστές, τους υπολείπτες, τα πάντα. Μάλιστα. Και στον χώρο που εργαζόμασταν είμαστε μια οικογένεια ειλικρινά, αναπολώ πάρα πολύ αυτές τις εποχές και εύχομαι σε όλα τα κανάλια, όχι στο ΡΙΚ μόνο στη ΟΜΕΓΑ, σε όλα τα κανάλια στις παραγωγές που κάνουν, τους εύχομαι να περνούν αυτήν τη ζωή που περνούσαμε εμείς στις παραγωγές που κάναμε τότε για το ΡΙΚ. Να είστε καλά, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ που με βγάλατε στον αέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, Θεόδωρε μου. Σε ευχαριστώ. Καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κώστα μου, εύχομαι να πέρασες όμορφα σήμερα εδώ μαζί μας. Για σένα. Για σένα. Για σένα ήρθα και πέρασα όμορφα, ήρθα για σένα. Αν και ειλικρινά στο χρωστάω και πραγματικά απολογούμε, γιατί ήθελα και πολύ να έρθω στην παράσταση. Και εντάξει, όπως είπα και προηγουμένως, εσύ ξέρεις τους λόγους τέλος πάντων, τα είπαμε προηγουμένως. Και χρωστάς μου όμως. Εννοείται. Και θα έρθεις σε παράσταση. Δημόσια παραδοχή. Θα έρθεις σε παράσταση. Εγώ να σε ευχαριστήσω. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Είναι τιμή αυτό που μου έχεις κάνει για Όχι, μένα. Όχι, είναι τιμή δική μας που δέχτηκες και... την πρόσκλησή μας. Δεν έχω λόγια να πω. Ευχαριστώ και τους συναδέρφους για τα καλά τους λόγια. Και τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εγώ ένα θέλω να σε ευχαριστήσω. Μεγάλο ευχαριστώ. Πολύ. Είσαι πολύ γλυκιά. Να είσαι καλά, Κώστα. Πολύ λαμπερή, όμορφη και ελπίζω να είσαι έτσι τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής σου που θα είναι μόλις μεγάλος. Να λάμπεις πάντα. Και να είσαι στην οθόνη. Να είσαι καλά, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που είπες όμως προηγουμένως είναι η δική μας τιμή που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας. Όπως και όλοι οι καλεσμένοι που αποδέχεστε την πρόσκλησή μας να είστε εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ, να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Και εγώ, αγαπητοί μου. Και καλή συνέχεια, έτσι, καλή δύναμη. Και έρχονται και καλύτερα. Για όλους μας το ευχόμαστε αυτό. Να έρχονται καλύτερα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ εγώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η Αθηνά μας, απαστράπτουσα όπως πάντα, ήρθε εδώ, είναι πανέτοιμη στην κουζίνα μας, να μας δείξει πώς να φτιάξουμε μόνοι μας τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα που όλοι θέλουμε να έχουμε στο σπίτι μας. Διαφημίζεις και επιστρέφουμε.